Alkis Papastergiou, υποψήφιος με το E.P.A.M. και το ΑΚΚΕΛ, αυτό το συνασπισμό των δύο δυνάμεων. Δεν θα ξεκινήσω πολιτικά, θα ξεκινήσω από αυτό το πολύ ωραίο χώρο, από το βιβλιοπωλείο σας και θα ρωτήσω αν ο κόσμος διαβάζει βιβλία. Υπάρχει κοινό που διαβάζει πάρα πολύ, αλλά είναι μικρό. Και υπάρχουν και άνθρωποι που διαβάζουν περιστασιακά και... Δεν έχει πεθάνει. Και εποχές στο καλοκαίρι. Δεν έχει πεθάνει το βιβλίο. Όχι. Οι βιβλιοφάγοι μπορεί να είναι λίγοι, αλλά είναι σταθεροί. Ωραία. Πάμε τώρα στα πολιτικά. Ναι. Υποψήφιος με το συνασπισμό, είπαμε, ΠΑΜΑ ΚΕΛ, ναι. Μικρό κόμμα. Ναι, μικρά κόμματα. Τι φιλοδοξείτε? Η φιλοδοξία μας είναι να μπούμε στη Βουλή, για να ακουστεί μια διαφορετική φωνή από τις ήδη υπάρχουσες στη Βουλή. Να πω δύο λόγια για τα κόμματα αυτά. Είναι καινούργια σχετικά. Το ΕΠΑΜ ιδρύθηκε το 2011 και βγήκε μέσα από το κίνημα των πλατιών. Συμμετείχε στις εκλογές του 12, του 14 και σήμερα. Δεν συμμετείχε στις ευρωεκλογές για λόγους οικονομικούς, γιατί δεν έχουμε χορηγούς. Εμείς οι χορηγοί είναι τα μέλη μας και οι φίλοι μας. Αυτή είναι η χορηγή. Το ΑΚΚΕΛ είναι πιο νεότερο το κόμμα, είναι Αγροτικό και Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδος. Αν δεν είπα το ΕΠΑΜ, τι σημαίνει? Σημαίνει ενιαίο παλαϊκό μέτωπο, τα αρχικά γράμματα. Ναι, εμείς το έχουμε συνηθίσει τώρα. Ναι, πάμε, σωστά. Το ξέρουμε. Και Αγροτικό Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδος. Βλέπω και το φυλάδιό σας. Το 2014. Από ανθρώπους που είναι αγροτοκτηνοτρόφοι. Πρόεδρος είναι ο Βάκης ο Τσιουμπανούδης, είναι ευρύτης στην καταγωγή. Ο Καζάκης που ηγείται το ΕΠΑΜ είναι καλαματιανός. Τα δύο άκρα της Ελλάδας ενώθηκαν για να βοηθήσουν να σώσουν την Ελλάδα. Λόγω των αναγκών που πρέπει να καλυφθεί η επικράτεια κατά 70%, εμείς βέβαια καταφέρουμε σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό να καλύψουμε την επικράτεια με ψηφίους. Είναι η Μιλιόρδου, η Μυρτώ του Αθανασίου και Πάχιος Κωνσταντίνος του Δημητρίου. Είναι από το Βόλο επαμήτες και αυτοί που ήρθαν εδώ μόνο και μόνο για να καλύψουν το κενό αυτό, που δεν είχαν άλλους υποψηφίους. Ήταν και άλλοι συναγωνιστές που ήθελαν να μπει, αλλά τελικά δεν δέχτηκαν. Στο επιχείρημα της χαμένης ψήφου. Είναι σημαντικό γιατί είναι κάτι που κυρίως τα δύο μεγάλα κόμματα, αλλά και το κοινάλ και τα λίγο στην τέταρτη θέση, ας πούμε. Ναι. Κοίταξε, αυτό είμαι σχεδόν 60 χρονών. Το ακούω από το 1981 που ψήφισα πρώτη φορά. Και όλο η χαμένη ψήφος δεν πήγαινε ποτέ στα μικρά κόμματα και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Αυτό έχω να πω τώρα. Ονοώνω ή του και καθένας βγάλει τα συμπεράσματά του. Σε τι αποσκοπείτε, εάν ας πούμε τη Δευτέρα το πρωί είσαστε με μία δύναμη μέσα στη Βουλή? Κοίταξε, να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Πιο απλά. Παράδειγμα, μιλάνε ότι βγήκαμε τα μνημόνια. Ποια μνημόνια? Το χρέος όταν μπήκαμε στα μνημόνια ήταν 129%. Σήμερα έχει φτάσει στο 192%. Πώς βγήκαμε? Και ετοιμάζουν τέταρτο μνημόνιο. Υπέγραψε ο Τσακαλώτος, σύνταξη τα 70. Ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ την αλλαγή της συνθήκης του λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από λίγες μέρες στο Eurogroup που ήταν. Χωρίς να έχει δικαίωμα, δεν είναι η κυβέρνηση. Κανονικά έπρεπε να γίνει και αλλαγή και άλλους υπουργούς, όχι μόνο του Βοντάρου. Αυτά τα ξεπερνάμε. Τι θα πούμε εμείς? Εμείς θα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δηλαδή ότι έρχεται τέταρτο μνημόνιο, ότι οι πληστηριασμοί θα επιταχυνθούν και ό,τι άλλο έχει προγραμματιστεί από τους δανειστές, γιατί δεν κυβερνάνε τότε. Εγώ λέω στον κόσμο που θέλει να ψηφίσει το Μιτζοτάκη, λέω το εξής: εγώ θέλω κυβερνήτη για την Ελλάδα, δεν θέλω διαχειριστή. Κλητήρα ουσιαστικά, γιατί ο Μιτζοτάκης σου λέει θα διαχειριστώ με ποιον? Ποιος κυβερνάει τον τόπο? Να ξέρουμε, εμείς λέμε ότι αν θα αναλάβουμε εμείς, θα κυβερνήσουμε εμείς. Έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έξω από το ευρώ, για να είμαστε αφέντε στον τόπο μας. Να διαχειριζόμαστε εμείς τα του οίκου μας, δεν θα μας κάνουν κουμάντο Ευρωπαίοι. Δεν θεωρείτε ότι είναι επικίνδυνη μια έξοδος από το ευρώ? Γιατί... Κυρίως θα θέσω και τον παράγοντα τον γεωπολιτικό, όχι τόσο τον οικονομικό. Θα σας πω ένα παράδειγμα για να το καταλάβετε, γιατί οι γουναράδες ξέρουν τι είναι εμπάργκο και γεωπολιτικά παιχνίδια. Το 2014 που επευλήθη το εμπάργκο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας, ήταν στην Προεδρία η δικιά μας η χώρα και ο Βενιζέλος ως Υπουργός Εξωτερικών τότε πήγε στην Ουκρανία και ανακοίνωσε τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας. Αυτά τα μέτρα τα πληρώνει ακόμα η Γούνα και η Ελλάδα κατά της Ρωσίας. Ποια ελευθερία κινήσεων έχουμε εμείς αφού η Ευρώπη αποφασίζει? Ενώ αν είμαστε ανεξάρτητη χώρα, γιατί δεν είμαστε ανεξάρτητη χώρα, θα αποφασίζουμε εμείς και θα κάνουμε διπλωματικές κινήσεις και σχέσεις κατά το δοκούν το δικό μας και το συμφέρον μας. Τώρα κάνουμε κινήσεις για τα συμφέροντα των δανειστών. Θα μπορέσουμε όμως να σταθούμε στον τρόπο εμείς με τον οποίο λέμε ότι θα σταθούμε. Ενώ ρωτάω πολύ ρεαλιστικά, ναι, ότι θα πάψουμε να είμαστε κομμάτι ενός συνασπισμού, ναι, απέναντι σε μια Αμερική, απέναντι σε μια Ρωσία, στην Κίνα, μα και απέναντι τελικά στην Ευρώπη. Μα δεν θα χαλάσουμε τη σχέση και με αυτούς. Τον αντίον θα τις φτιάξουμε. Γιατί τώρα δεν τις καθορίζουμε στις σχέσεις ποιες θα είναι με τη Ρωσία και με την Αμερική. Τις καθορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν είμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε κομμάτι, δεν είμαστε ανεξάρτητοι. Δεν είμαστε ανεξάρτητοι. Κατά τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης λειτουργούμε, όχι κατά τα συμφέροντα δικά μας. Γιατί να μην έχουμε και καλές σχέσεις και να φτιάξουμε ακόμη καλύτερες σχέσεις με τη Ρωσία και με την Αμερική. Ωραία. Μπορούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να το κάνουμε, ρωτάω εγώ τώρα. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω, δεν είναι και η θέση μου. Ναι, εγώ θα απαντήσω. Εντάξει, δεν μπορεί να απαντήσει. Εγώ θέτω το ερώτημα και σε απαντήσω. Είναι στον κόσμο να απαντήσει. Ας απαντήσει ο κόσμος που ξέρει. Και αυτοί που ξέρουν. Να πούμε, παρόλο που εσείς προέρχεστε και είστε υποψήφιος του ΕΠΑΜ, αλλά έτσι να πούμε και δύο λόγια για το ΑΚΚΕΛ και για το πώς αντιλαμβάνετε τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη. Από ό,τι έλεγε μια μέρα, δεν ξέρω και πολλά πράγματα που μπορεί. Εγώ προέρχομαι από αγροτοκτηνοτροφική οικογένεια, αλλά έφυγα πολύ νωρίς, μικρός έφυγα από εκεί. Έτσι, έλεγε ο πρόεδρος μια μέρα σε μια συνέντευξή του, έλεγε το εξής, ότι η αγροτική οικονομία το 1981, ένα άλλο παράδειγμα σας αναφέρω τώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρήγαγε μόνη της αγροτική οικονομία το 117% της διατροφικής επάρκειας που χρειαζόταν η χώρα τότε, το 1981. Σήμερα έχουμε φτάσει στο 27% και όλα αυτά οφείλονται στην κοινή αγροτική πολιτική. Η κοινή αγροτική πολιτική την ξέρω γιατί την έχω ζήσει με τον πατέρα μου, ήταν κτηνοτρόφος και γεωργός ο πατέρας μου, καθορίζει ποιος θα πάρει τις επιδοτήσεις και γιατί. Και ένα μεγάλο λάθος που λέμε εμείς στο ΕΠΑΜ, αυτό το έχει και σαν θέμα το ΕΠΑΜ, είναι ότι οι επιδοτήσεις που δόθηκαν στην γεωργία δόθηκαν κατά στρέμα. Μέγα λάθος. Έπρεπε να δοθούν πάνω στην παραγωγή. Γιατί εγώ παίρνω κάποια ενίκια που γιατί κληρονόμησα από τον πατέρα μου κάποια χωράφια και δεν έχω καμία σχέση με τη γεωργία. Και ο γεωργός που τα καλλιεργεί δεν μπορεί να τα καλλιεργήσει. Ενώ αν δινόταν πάνω στην παραγωγή, έχει μια παραγωγή χ. Πάρε και μια επιδότηση πάνω στην παραγωγή που θα είναι αναλογικά. Θα του δίνει την όθηση να περπατήσει. Εγώ το παίρνω και σαν και εμένα δεν είναι μόνο εγώ, μακάρι να ήμουν μόνο εγώ. Είναι πολλοί οι Έλληνες που έχουν κληρονομιά από τον πατέρα του και τα παίρνουν τα λεφτά και δεν πάνε εκεί που πρέπει να πάνε. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Χώρια που σου βάζει ποσοστώσεις. Δεν σου επιτρέπει να καλλιεργήσει πάνω από αυτό το ποσό, δεν σου δίνει τιμή. Και ένα άλλο που ξέρω, είναι ακόμα τώρα, ξέρω κάποιες περιπτώσεις στο χωριό μου ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δικαιώματα καπνού, δεν καλλιεργούν τίποτα και παίρνουν λεφτά. Δηλαδή έχει νόημα. Ένα άλλο παράδειγμα για το γεωργοκτηνοτροφικό, το ξέρω και αυτό από εκεί. Δώσαν λεφτά τη δεκαετία του 90 ήταν αυτό το πρόγραμμα, ήθελα να μπω και εγώ εκεί, τελικά αυτό δεν μπήκα. Να φτιάξουν οι άνθρωποι τα χωράφια να τα χαλάσουν, τα φτιάξουν να βάλουν ακακίες, καρδιές κτλ. Άντε η καρδιά και κάποια άλλα τι άλλα δεν τα. Μα μηδανές δεν ξέρω τι βάζαν, είναι καλό. Να κακιά πώς την ξεκάνεις. Έρχεσαι σήμερα ότι περνάει το πρόγραμμα, ήταν 20 ετές νομίζω, 40 ετές, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο ήταν το πρόγραμμα. Περνάει η περίοδος αυτή και έρχεσαι να το φτιάξεις το χωράφι. Πώς θα το φτιάξεις. Τα λεφτά που έχεις πάρει δεν θα σου φτάσουν για να κάνεις το χωράφι καλλιεργήσουν πάλι και εγώ. Να απευθύνετε κλείνοντας αυτή την σύντομη συνέντευξη ένα κάλεσμα στον κόσμο γιατί την Κυριακή θα μπορούσε γιατί να επιλέξει εσάς. Κοιτάξτε, γιατί είμαστε κάτι διαφορετικό από ότι όλα τα κόμματα τα αντιμνημονιακά. Εμείς έχουμε σταθερή γραμμή από το 2011 που ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Ο πρόεδρος Καζάκης ήταν από τους πρωτεργάτες του κινήματος των Πατριών μαζί με τον Κατρόγκαλο, μαζί με τον Τσακαλώτο και τον Βαρουφάκη. Οι τρεις έγιναν υπουργοί και ο Καζάκης δεν έγινε υπουργός. Αυτό δείχνει κάτι, μια στάση ζωής που εγώ την πιστεύω αυτή γιατί την παρακολουθώ από το 9 ακόμη τον παρακολουθώ τον Καζάκη. Δεν έχει αλλάξει ούτε τέτοιο. Γι' αυτό και μόνο νομίζω αξίζει τον κόπο. Και ξέροντας τους συνυποψηφίους και στην άλλη Ελλάδα, όλοι δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικής. Εγώ είμαι βιβλιοπόλης, 35 χρόνια τώρα. Είδα και έφτασα ως εδώ και πήρα την απόφαση να κατέβω για να πάρω το τύχη στα χέρια μου, να μην το αποφασίζουν άλλοι. Μόνο και μόνο γι' αυτό ότι είμαι κι εγώ ένας σαν κι αυτούς που θα ψηφίσουν, καλό να τους καλώ να μας ψηφίσουν.